θετικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα. Δεν έκρυψε όμως ότι απαιτείται συνεχής πειθαρχία και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία που είναι ανθεκτική. Οι πολίτες στην Ελλάδα είναι εκείνοι που επέδειξαν τη μέγιστη ανθεκτικότητα. Υπήρξαν στιγμές, και το θυμάμαι αυτό έντονα, όπως και εσείς, όπως πολλοί από εμάς αυτή την αίθουσα, που υπήρξε μια εποχή κατά την οποία, όπως ακριβώς ο Οδυσσέας θα μπορούσε να ακούσει τις γοργόνες και τις σιρήνες, η Ελλάδα θα μπορούσε να ακούσει άλλες φωνές και αποφάσισε να μην το κάνει. Παραμείνετε αφοσιωμένοι στο να βρίσκεστε στην καρδιά της Ευρώπης ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη δέσμευσή του να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων μέσω υψηλότερων μισθών, που θα προέρχονται, όπως τόνισε, από την ανάπτυξη και όχι από δανεισμό. Η Ελλάδα είναι σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, με αυξανόμενη απασχόληση, μείωση των ανισοτήτων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντική βελτίωση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας και του πόσο ανοιχτή είναι, παράγοντας ζωτική σημασία ώστε μια μικρή ανοιχτή οικονομία να ευημερήσει μέσα σε μια νομισματική ένωση. Μπροστά μας έχουμε πολύ σκληρή δουλειά. Στο υπόλοιπο της δεύτερης θητείας μου ως Πρωθυπουργός, έχουμε ακόμα σχεδόν 4 χρόνια μπροστά μας, με ισχυρή λαϊκή εντολή και απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Θα δείτε πολύ περισσότερη δουλειά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, χρησιμοποιώντας την ανάλυση Big Data, έμφαση στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ακαθόδες ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να διευρύνουμε τη δεξαμενή εργαζομένων και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, μεταρρύθμιση των κεφαλαίων αγορών. Ο Γιάννης Τουρνάρας επέλεξε να κάνει μια ομιλία με αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, την Ακρόπολη των Αθηνών και τη σύγχρονη Ευρώπη. Έχει περάσει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που φιλοξενήσαμε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα. Τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι πλέον μέρος της κοινής μας ιστορίας. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα είμαστε σοφότεροι, πιο δυνατοί, πιο κοντά ο ένας τον άλλον, καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Πιο Ευρωπαίοι.